Συχνά πυκνά έρχονται αντίστοιχα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές και με διάφορες αφορμές. Είτε είναι Χριστούγεννα, λευκές νύχτες, μαύρες Παρασκευές, τώρα και γαλάζιες νύχτες. Εμείς θέλουμε πρώτα και κύρια να θέσουμε το εξής ζήτημα. Προτού έρθουν τέτοια θέματα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχετε έρθει σε επαφή με αυτούς που πρώτα και κύρια επηρεάζονται από τέτοιες αποφάσεις? Έχετε ρωτήσει τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων στο εμπόριο? Πώς τοποθετείτε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά? Πώς τοποθετείτε το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας? Πώς τοποθετούνται το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Δυτικών Υπαλλήλων Πειραιά? Τους ρωτήσατε. Τι λένε οι εργαζόμενοι για αυτές σας τις επιλογές που πρώτα και κύρια σε αυτούς έχουν αντίκτυπο, στους όρους εργασίας τους, στην καθημερινότητά τους? Αλλά και συνολικότερα, τέτοιες χρωματιστές νύχτες τι βελτίωσαν? Βελτίωσαν το εισόδημα των εργαζομένων? Βελτίωσαν τις πόλεις? Τι βελτίωσαν? Η απάντηση είναι εύκολη και απλή. Τίποτα από αυτά δεν βελτίωσαν και ίσα-ίσα το αντίθετο, αξιοποιήθηκαν ως δούριος ύπος για να καταστρατηγηθούν δικαιώματα των εργαζομένων. Τα ωράρια λάστιχα, όπως και η λάστιχο, όπως και η απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας, δεν ήταν ποτέ προς όφελος των εργαζομένων στο εμπόριο, ούτε βέβαια προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μόνοι που πανηγυρίζουν είναι οι μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες τρέφουν τα χέρια τους με τις λευκές και τις γαλάζιες νύχτες. Για τους εργαζόμενους, επαναλαμβάνουμε, σημαίνουν καταπάτηση των ωραρίων τους και για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς μικροεπιχειρηματίες, σημαίνουν οικονομικό στραγγαλισμό. Εμείς λέμε ότι δεν έχει καμία δουλειά η περιφέρεια να παίρνει απόφαση για παράταση ωραρίου. Πολύ δε περισσότερο δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δουλειά να παίρνει απόφαση για την παράταση των απλήρωτων υπεροριών. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε ισχύ, όπως καλά γνωρίζετε, ο απαράδεκτος νόμος Χατζηδάκη, που δίνει το δικαίωμα να απασχολούνται οι εργαζόμενοι έως και 2 ώρες παραπάνω χωρίς πρόσθετη διαμοιβή. Δηλαδή να δουλεύει κάποιος χωρίς να πληρώνεται για 2 ώρες. Επιπλέον. Ή 3, όπως μπαίνει τώρα στο ωράριο των λευκών και γαλάζιων νυχτών. Άρα η έγκριση της παράτασης του ωραρίου δίνει το δικαίωμα σε αυτές τις επιχειρήσεις να απασχολήσουν τους υπαλλήλους τους για αυτή την παράταση απλήρωτους. Προφανώς οι εργαζόμενοι και ο λαός του Πειραιά, της Σαλαμίνας και συνολικότερα δεν χρειάζονται περισσότερο χρόνο για αγορές ή ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές, ούτε θα τονωθεί η αγοραστική κίνηση όταν το κόστος διαβίωσης για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι δυσβάστατο. Όπως δηλαδή και να χρωματίσετε τη νύχτα, τις νύχτες αυτές, η ουσία είναι ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός βιώνουν μαύρες νύχτες από την ακρίβεια, από τους υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης, από τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, από την ανεργία, από την έλλειψη πύρους και σταθερής εργασίας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην καταστρατήγηση του ωραρίου των εργαζομένων. Θα καταψηφίσουμε και καλούμε και όλους τους συναδέλφους που έχουν μια συνέστηση της ευθύνης τους απέναντι στους εργαζόμενους που τους εκλέγουν να πράξουν το ίδιο.